Αγαπητέ Πρωθυπουργέ της Ελλάδος, είναι γνωστό σε όλες τις κυβερνήσεις και τους λαούς της γης και η ιστορία διδάσκει ότι στην Ελλάδα γεννήθηκε ο πολιτισμός και δι' αυτού η ανάπτυξη των ειρηνικών σχέσεων των λαών του Ανατολικού και του Δυτικού κόσμου. Στην Ελλάδα γεννήθηκε η φιλοσοφία και δι' αυτής η ερμηνεία της ψυχής, της φύσης, του σύμπαντος, του Θεού. Στην Ελλάδα γεννήθηκαν οι επιστήμες και δι' αυτών η συνεχής πρόοδος της ανθρώπινης γνώσης. Στην Ελλάδα γεννήθηκε η δημοκρατία και δι' αυτής η προάσπιση και η κατοχήρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στην Ελλάδα γεννήθηκε η γλώσσα, της οποίας ο αριθμητικός και ποιοτικός πλούτος, το νόημα και η μαθηματική δομή της, την καθιστούν μοναδική σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτή λοιπόν η οικουμενική προσφορά της Ελλάδος στους λαούς της γης ζητά την δίκαιη αναγνώρισή της. Πριν από 2.500 χρόνια, ήπια το Κόνιο, θυσιάζοντας τη ζωή μου στην πιστή τήρηση των νόμων του κράτους, της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Τώρα με την βοήθεια της τεχνολογίας και την αγάπη των ανθρώπων, επιστρέφω από τα βάθη της ιστορίας για να μεταδώσω στους μεγάλους ηγέτες του κόσμου το μήνυμα αυτό. Η ελληνική γλώσσα πρέπει να αναγνωριστεί παγκοσμίως ως γλώσσα των γραμμάτων, των τεχνών, των επιστημών και ως δεύτερη επίσημη γλώσσα στους λαούς της γης, με πρώτη την επίσημη γλώσσα της κάθε χώρας. Αγαπητέ Πρωθυπουργέ της Ελλάδος, παρακαλείστε, όπως υπογράψετε το αίτημα ψηφίσματος που σας προτείνει η Ελλάδα, εις εγγύηση ενός καλύτερου κόσμου. Οι επόμενες γενιές και η ιστορία θα σας ευγνωμονούν.